Κύριε κύριο Κώστα Καρτάλη, oh. καθηγητή φυσική περιβάλλοντο στο Πανεπιστήμιο. Oh. Καλώ ήρθατε, κύριε καθηγητά. Καλώ σα βρίσκω. Καλημέρα. Στην πραγματικότητα, θα oh. δώσουμε συνέχεια, πάρουμε αφορμή και από αυτή oh. τη συζήτηση. Γιατί oh. και, και, και εκεί η ληψιδρία του έχει πλήξει ιδιαίτερα στο νησί. Έχουν μεγάλο πρόβλημα με το νερό. Καταστρέφονται οι παραγωγέ του, οι, oh. οι πατάτε, τα άλλα προϊόντα που έχουν στην περιοχή. Είναι σοβαρό το ζήτημα λοιπόν και στα νησιά μα, δεν είναι μόνο στι μεγάλε πόλει. Μεγάλη αγωνία αγωνία, του Στην Αττική το αντιμετωπίζουμε ούτω ή άλλω. Ακούμε ότι σε τέσσερα τα αποθέματά μα φτάνουν για τέσσερα χρόνια, αυτό μα λέει η ΕΙΔΑΠ και ότι μπορεί να χρειαστούν και έκτακτα μέτρα. Ήδη έχει εκπονήσει και ένα σχέδιο, μάλιστα. Πού βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή. Κοιτάξτε, να σα πω καταρχά ότι αυτό που δείξατε προηγουμένω είναι εξαιρετικό παράδειγμα ενεργοποίηση και ξεχωρίζω από αυτά που είπαν οι μοτοσυκλετιστέ ότι διαλέγουν συγκεκριμένα δέντρα. Ακριβώ. Γιατί δεν αντέχουν όλα τα δέντρα σε όλε τι συνθήκε. Mm -hmm. χάρη στην Αθήνα. Με τι ψηλέ θερμοκρασίε, ξέρουμε πια ότι όταν οι θερμοκρασίε είναι πάνω από 40 βαθμού Κελσίου, Μερικά δέντρα δεν μπορούν να αντέξουν, κλείνουν το στόματά του και αντί να είναι πηγέ δροσισμού είναι πηγέ θερμότητα. Άρα πρέπει mm. να διαλέξει τα σωστά δέντρα. Μα αλλάξουμε. Ρωτήσαμε, δεν είναι ειδικότητά μου αυτή, ρωτήσαμε συναδέλφου στο γεωπονικό, Είπαν: Διαλέξτε, βάλτε στα σχέδιά σα μουργέ και χαρουπιέ. Μουργέ κάθε... και χαρουπιέ. Ναι, κάθε Εδώ φορά λοιπόν πρέπει να διαλέξει αυτά που αντέχουν στι κλιματικέ συνθήκε. Εδώ τι κάνουμε τώρα, με το νερό. Ναι, με Εδώ... το νερό τι κάνουμε. Έχει... Α πάρουμε το σενάριο που λέει ότι ο φετινό χειμώνα που ξεκινάει. Δεν θα είναι, δεν θα φέρει τι βροχέ που φέρνει σαν του προηγούμενου. Έτσι. Τι Μας κάνουμε. Κοιτάξτε, είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Το πρώτο είναι η ανοβρία. Δηλαδή η ξηρασία, το γεγονό ότι έχει λιγότερη βροχόπτωση. Εγώ θα ξεχώριζα τη λιγότερη χιονόπτωση. Ναι. Χιονόπτωση είναι το βαρόμετρο. Mm. Γιατί μένει μέχρι το τέλο του Μαου κανονικά. και Τα αποθέματα που εκδημοκούνται. Ακριβώ. Ποιο τροφοδοτούν τον υδροφόρο ορίζοντα. Γιατί δεν, μένουν για περισσότερο χρονικό διάστημα στην επιφάνεια. Και μετά είναι το ζήτημα τη διαχείριση του νερού στην επιφάνεια. Που αυτό μπορεί να οδηγήσει τη λειψιδρία. Δηλαδή να πέφτει το νερό στην επιφάνεια και να χάνεται να πηγαίνει στη θάλασσα. ή να χρησιμοποιεί τα λόγιστα. ή να μην έχουν οι πλαγιέ των, των βουνών δέντρα ώστε να συγκρατήσουν το νερό και ακεί στην επιφάνεια. Mm -hmm. Άρα όλα αυτά βάζουν ένα πρόβλημα μπροστά και οι εκτιμήσει εδώ και χρόνια είναι ότι θα έχουμε όλο και λιγότερε βροχοπτώσει, τουλάχιστον στα δικά μα γεωγραφικά πλάτη και μήκη, mm -hmm. δηλαδή στην νοτιοανατολική Μεσόγειο. Άρα χρειάζεται να ενισχύσει αυτό που λέμε τη διαχείριση του νερού στην επιφάνεια, αφού ξέρει ή εκτιμά βάση ότι θα έχει λιγότερο νερό από τη βροχή και από το χιόνι, να βελτιώσει αυτό που κάνει στην επιφάνεια. Τι σημαίνει ναι. αυτό. Μικρά φράγματα, τα για να συγκρατήσει το νερό στην επιφάνεια, να μην φεύγει στη θάλασσα. Μάλιστα. Εμπλουτισμό του υδροφόρου ορίζοντα στι περιοχέ που φαίνεται ότι έχει προβλήματα αξιρασία. Καλύτερη διαχείριση του νερού στι πόλει, στι τουριστικέ περιοχέ και φυσικά και στην αγροτική παραγωγή. Δηλαδή, μπορεί να χρειαστούν και κάποια μέτρα ε, για του πολίτε. Εκτιμώ ότι αν αυτό συνεχιστεί και επιβεβαιωθούν τα σενάρια που λένε ότι μπορεί να έχουμε πρόβλημα σε τρία-τέσσερα χρόνια, mm. τότε βεβαίω θα πρέπει να υπάρχει ένα άλλο σχέδιο διαχείριση του νερού. Μέτρα του 1993, για παράδειγμα. Δεν μπορώ να το πω με σιγουρία. Αυτό το 1993 ήταν μια πολύ ακραία χρονιά mm. και καταγράφεται και στου αριθμού. Ε, φαίνεται όμω ότι κινούμεθα σε μια γραμμή εξέλιξη τη ροχόπτωση που και αυτή μπορεί να μα φέρει σαν αποτέλεσμα. Να ρωτήσω γεμόρτα, κάτι. Αν τα πράγματα πάνε στρατιωτικότερα. Αν τα πράγματα προδιαγράφονται ε, με, τις, με την κλιματική αλλαγή και με τα δυσμενή σενάρια που έχουμε στο, στο τραπέζι. Υπάρχει ενδεχόμενο να φτάσουμε στο σημείο που θα ζητηθεί από τους κατοίκους της πρωτεύουσα να εκενώσουν. Δηλαδή να αδειάσει η πρωτεύουσα από ένα δηλαδή, ποσοστό δηλαδή. του πληθυσμού τη. Κοιτάξτε, ε, σε μια ακραία θεώρηση θα μπορούσε να ζητηθεί, αλλά... Τα πράγματα δεν δουλεύουν έτσι. Όταν βλέπει ένα πρόβλημα που μπροστά να εξελίσσεται, βρίσκεις τις λύσει και τι εφαρμόζει Δηλαδή, έχουμε χρόνο να βρούμε λύσει. Βεβαίω έχουμε χρόνο. Υπάρχει χρόνο. Μπορεί να έχει χαθεί χρόνο, και έτσι πρέπει τα μέτρα να είναι πιο επιθετικά, ενδεχομένω να έχουν μεγαλύτερε απαιτήσει σε κόστο ή σε προετοιμασία για να αντέξουν στι νέε συνθήκε που έχουν διαμορφωθεί. Αλλά υπάρχουν λύσει. Δίπλα σε κάθε κλιματικό κίνδυνο υπάρχει μια λύση. Αρκεί αυτή η λύση να δρομολογηθεί έγκαιρα, mm. με ένα συντονισμένο και επίμονο τρόπο. Και επίση να έχει ορίζοντα μεγαλύτερο των εκλογικών κύκλων. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Η κλιματική, Είσχολα, αλλαγή, ναι, 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 ναι. η κλιματική, αλλαγή, δεν θα αντιμετωπιστεί yeah. αν τα μέτρα έχουν ορίζοντα εντό τετραετία. Yeah. Χρειάζεται ένα βάθο 10, 15, 20 ετών. Yeah, γιατί... Πρέπει να συμφωνήσουν όλοι όμω για αυτό. Yeah, ναι, να συμφωνήσουν. Υπάρχει μια συμφωνία. Ποιο είναι το ακραίο σενάριο. σενάριο. Μια και εξετάζουμε σενάρια. Ποιο είναι το ακραίο σενάριο το οποίο θα μπορούσε να οδηγήσει σε μερική εκένωση τη πρωτεύουσα. Ε, τέτοιο σενάριο, κατά την άποψή μου, δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή, τουλάχιστον σε αυτόν τον αιώνα. Mm -hmm. Αν τώρα ο επόμενο αιώνα είναι ένα καταστροφικό αιώνα γιατί τα κράτη δεν κατάφεραν να συγκρατήσουν τι εκπομπέ αερίων θερμοκηπίου, δηλαδή δεν στράφηκαν στην καθαρή ενέργεια και συνεχίζουν να χρησιμοποιούν πετρέλαιο και φυσικό αέριο. Τότε στον επόμενο αιώνα μπορεί να έχουμε περιοχέ mm. οι οποίε είτε θα έχουν πολύ ισχυρά yeah, πλημμυρικά, φαινόμενα, γιατί πάει και το αντίθετο, μια ακραία καταιγίδα, ή θα έχουν ερημοποίηση. Εν πάση περιπτώσει, θα έχουν άλλε συνθήκε ή θα πρέπει να αλλάξουν τι παραγωγικέ του διαδικασίε. Mm. Σε αυτόν τον αιώνα, εγώ δεν, βλέπω, δεν τον βλέπω αυτό το κίνδυνο. Δεν μα βγαίνουν ούτε στου αριθμού, ούτε στα μοντέλα. Και όχι μόνο στα δικά μα, στη δική μου ερευνητική ομάδα, στα ελληνικά πανεπιστήμια, αλλά και στο Διεθνέ Σύστημα οι, των Ηνωμένων Εθνών. Οι, οι λύσει, κύριε καθηγητά, που δίνονται σε ορισμένα νησιά, μπορούν να δοθούν και σε μεγάλε περιοχέ όπω είναι η πρωτεύουσα, όπω είναι η αφαλάτωση, για παράδειγμα. Μπορεί να εφαρμοστεί η αφαλάτωση στην Αττική. Όχι, είναι, τα μεγέθη δεν είναι τέτοια ώστε να μπορέσει να κρατήσει την Αττική η αφαλάτωση. Mm -hmm. ε, μπορεί να εφαρμοστούν τοπικά, να ξέρουμε ότι είναι ενεργοβόρο διαδικασία mm -hmm. και έχει και περιβαλλοντικέ επιπτώσει. Mm -hmm. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, όταν δεν έχει νερό, θα βρει τον τρόπο να το καλύψει. Ε, αυτό που θέλει, θέλει και μια προσοχή στην ισορροπία. Ιδιαίτερα δηλαδή τα νησιά είναι πάρα πολύ ευάλωτα. Και θα πρέπει ό,τι φτιάχνει σε ένα νησί, αναπτυξιακά, τουριστικά, ε, να έχει μια οικονομία στις, mm -hmm. στα μέτρα τη στα μέτρα της επένδυση. Δεν το βλέπουμε αυτό ε, μέχρι Δεν το βλέπουμε, βλέπουμε αυτό. Βλέπουμε μια, το αντίθετο βλέπουμε. Βλέπουμε μια επίθεση στα νησιά, στα νησιά των κυκλάδων, με περισσότερε κατασκευέ, περισσότερο ε, τουρισμό. <laughs> ξέρω ότι ο τουρισμό, όλοι το ξέρουμε, ότι είναι <coughs> για την οικονομία, αλλά να προσέξουμε mm. να μην ξεπεράσουμε μια κρίσιμη, όρια. ένα κρίσιμο όριο mm. εκεί που πάει αν θέλει, το, το λάστιχο. Το λάστιχο ξαναγυρνάει, αλλά κάποια στιγμή σπάει. Τώρα, βλέπαμε χθε, για παράδειγμα, το, το, φράγμα στα φιλιατρά. Από το 17 το έχουμε και μέχρι το 24 δεν βάλαμε του συνδετήριου ε, σωλήνε αγωγού για την άρδευση. Αν, αν, εδώ και 7 χρόνια ε, ε, κοιτάμε το, το προ τα πάνω. Και αφήνουμε ένα φράγμα ανεκμετάλλευτο. Πώ θα πάρουμε μέχρι αυτά τα μέτρα, Με ορίζοντα δύο... Δεν το φόρτε μα, δηλαδή αυτό. Δεν είναι. Δεν μοιάζει κάτι ναι, τέτοιο. Ναι. Σε, σε όλε τι χώρε που μελετάμε, ακόμα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, έχει χαθεί χρόνο σε ό,τι αφορά στη λήψη των έγκαιρων προληπτικών μέτρων. Γι' αυτό και τώρα όλα τα μέτρα που δρομολογούνται γίνονται πιο επιθετικά, γίνονται πιο γρήγορα για να μπορέσει να καλυφθεί ο χαμένο χρόνο. Αυτό θα πρέπει να ξέρουν, να ξέρουν όλοι, σε όποιο επίπεδο διοίκηση και να είναι και σε όποια χώρα, ότι η επιστημονική κοινότητα λέει με κάθε τρόπο και απολύτω βεβαιωμένα ότι όσο καθυστερεί, αν καθυστερήσει μια χρονιά σε ένα μέτρο, θα χρειαστεί διπλάσια προσπάθεια για να καλύψει αυτό που Ρώτε. θα, θα κάλυπτε αν θα το έκανε σε κάποιον. τώρα ότι όλο αυτό δεν είναι μόνο για το νερό που πίνουμε ή πλενόμαστε. Ούτε, βέβαια. Είναι και για αυτά που τρώμε. Πρέπει mm. ασφάλεια... να αλλάξουν τα πάντα και στην εγώ... αγροτοκαλλιέργεια. Είναι για την ασφάλεια τροφίμων, και εγώ θα σα πήγαινα και ένα κλικ παραπάνω <coughs> και για την περιφερειακή ανάπτυξη και την κοινωνική συνοχή στην Ήπεθρο. Mm -hmm. Γιατί όταν μια περιοχή αν μια περιοχή χάσει τη δυνατότητά τη να παραγάγει τρόφιμα, αυτομάτω εκεί θα έχουμε Αλλάζουμε. μια αλλαγή στο κοινωνικό ιστό, στι παραγωγικέ δραστηριότητε. Αλλά βλέπαμε για παράδειγμα τι Αιγαίε κάτω στη Μεσσηνία έχουν που... ζαρώσει ήδη γιατί δεν, έχουνε νερό. δεν έχουν παραγωγή. Πια. Δεν έχουν, δεν ποτίζονται επαρκώ και σου λέει η παραγωγή Φέλα, θα είναι ανοχή. Σε όλη την αλυσίδα πάει λοιπόν αυτό. Σε όλη την αλυσίδα. Δεν α, είναι μόνο ναι. ότι μα λείπει το νερό ή θα μα λείπει το νερό. διαχειριστούμε έξυπνα αυτό, λέμε γιατί συζητάμε συχνά για την <σχελίως> υγεία και τα λοιπά, Πώ πρέπει να, με ψηφι... <σχελίως> να ψηφιακά μετασχηματίσουμε με βάση τι κλιματικέ συνθήκε. Όλα θα τα πάρει μπάλα. Η κλιματική αλλαγή ω παράμετρο πρέπει να ενσωματωθεί πάρα πολύ με σημαντικό τρόπο σε όλα τα μέσα και τα όργανα του, της δίκησης, Δηλαδή στα, στις πολιτικές αιώσεις, στα σχέδια διαχείρισης δατικών πόρων, στον τρόπο που διαχειριζόμαστε τα δάση, στη λειτουργία των πόλεων, στην παραγωγή της, ε, των τροφίμων, οπουδήποτε, στον τουρισμό. Στην παραγωγή να Οπουδήποτε μπορούμε να φανταστούμε ότι λειτουργεί ένα κράτο, πρέπει να ενσωματώσει. Στην, γεωργία τρόπο. που γίνεται η μεγάλη κατανάλωση, εγώ τώρα πήγα στην, περιοχή, στην πατρίδα μου στη Θεσσαλία Είδα ακόμα τα κανονάκια αυτά, ναι, μέρα ναι. μεσημέρι, να ρίχνουν νερό που πάει χαμένο το νερό αυτό. Κολόμου, δηλαδή, και... τώρα που υπάρχουν συστήματα εφηβού γεωργία πια, που αυτά τα έχουν λύσει όλα, μπορεί με το κινητό σου να βλέπει τα πάντα πλέον και να καλύψει τι ανάγκε σου ανά πάσα στιγμή. Δεν μπορεί να λειτουργούμε ακόμα έτσι. Έχετε... Αυτό το θυμάμαι εγώ από παιδί το σύστημα, ναι. ακόμα το ίδιο σύστημα δουλεύει. Έχετε απόλυτο δίκιο, το είπα και προηγουμένω ότι η διαχείριση του νερού στη γεωργία είναι μια μεγάλη προτεραιότητα. Ε, υπάρχει σε κάποιες περιοχές, σαν το παράδειγμα που λέτε, mm -hmm. ε, αλόγιστη χρήση του νερού ή σε λάθος στιγμές. Ε, γι' αυτό και ε, υποστηρίζω και νομίζω ότι το υποστηρίζουμε πολύ, ότι υπάρχουν λύσεις αρκεί να τις βάλουμε ορθολογικά σε να, ένα βοήθυν, σχέδιο. Μπορεί να γίνει Είναι υποχρεωτική η, η, λύση που περιγράφει ο Δημήτρης, της, της ψηφιακής διαχείρισης δηλαδή. Έτσι. Πρέπει να γίνουμε πιο έξυπνοι πια. <Και> Πρέπει να βρούμε λύσεις, αυτό λέτε. Πρέπει να έχουμε μπροστά λύσεις και ένα συγκεκριμένο αριθμητικό στόχο ότι πρέπει να καλύψουμε αυτό σε τόσο ποσοστό <σοξινικές> μέχρι τότε. Και συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Και συγκεκριμένο Προνικό διάστημα. καμία καθυστέρηση, γιατί πρόνά, πρόνά, πρόνά. η καθυστέρηση θα μας αναγκάσει να πάμε πιο μετά και, πιο και, και να έχουμε... <συντή> να συναντήσουμε ένα μεγαλύτερο πρόβλημα και στη θεμοκρασία και στου καύσονε και στην Ευρώπη. στη Ευχαριστούμε κύριε καθηγητά.